είστε εγωιστής. Ακούστε. Μπράβο, παιδιά. Σας πρέπει να κάνετε λίγο τη ζυγαριά. Διότι αν δεν κάνετε τη ζυγαριά λίγο, δεν θα είστε τα όλα. Πάει, θα χαθεί. Θα χαθεί το τέρι σας. Ήδη χαθήκανε. Αμάν, σωθείτε, βοήθεια. Λίγο με. Sorry, baby. Να! Αλήτη! Καραγκιόζη! Καραγκιόζη σου σε ρε! Ρε παλιόπαιδο! Καλύτερο καραγκιόζη! Ρε το καφέ ρε! Ρε το καφέ ρε! Το καφέ στρέψε ρε! Μας κατέστρεψε ρε! Και πάρα μου το... Ρε αλήτη να πούμε δεν σε έβεσαι τον κόσμο ρε! Δεν σε έβεσαι τον κόσμο ρε! Ρε ρε αλήτη! Τούσου ρε! Παλιόπαιδο! Αλήτη! Σε φύλλα! Σε φύλλα! Σήκω φύγε ρε! Σήκω πάντα τσέντο και φύγε ρε! Άντε να χαθείς ρε! Άντε ρε κάθαρμα! Άντε ρε ξεφτυλισμένη άντρα! Δού να κάθε ξεφτυλισμένη άντρα! Και ο Σκορπιός. Ο Σκορπιός, μάλιστα, ο επικίνδυνος Σκορπιός. Αυτό το ζώο. Αυτό το ζώο. Είναι ωραίο ζώο όμως, τι λέγαμε. Λοιπόν, ο Σκορπιός έχει μεγάλο βλέμμα στον ορίζοντα. Νέες ελπίδες στον ορίζοντα. Μάλιστα. Πολλές ελπίδες στον ορίζοντα. Βλέπεις τίποτα. Χάλια να ακούτε, δηλαδή, και να τάξει. Τέλος πάντων, ναι. Το θέμα είναι να μην σκάψει μόνο σου τον λάκκο. Αφήστε τα σκαψίματα. Νεκροθάπτες. Οπ, να και δύο τοξότες. Είμαστε. Απέλη μας ήμουνε. Λοιπόν, μάλιστα, ο τοξότης μετά από επανειλημμένες αποτυχίες στα βέλη θα βρει το στόχο του, ευτυχώς. Ευτυχώς. Μετά γιορτές. Μετά από γιορτές του πήγε καλά το 2000. Δεν το καταφέρατε στις γιορτές, αλλά επιτέλους αυτή τη βδομάδα θα βρείτε στόχο. Απάνω του. Ρίξτε τα βέλη σας όσο μπορείτε. Πάμε παρακάτω, άλλο. Καλησπέρα αγαπητοί τηλεθεατές. Είπα ξαναεπιστρέφουμε με εχόχερο. Παθιασμένες αγάπες. Παθιασμένες νύχτες. Παθιασμένες έρωτες. Αυτό είναι. Ξεχάστε το παρελθόν. Ελάτε στην πραγματικότητα. Με καινούργιες αγάπες. Καινούργιες παραλήψεις. Ναι. Μάλιστα. Το ζώδιο της βδομάδας. Τις με πάθος. Ας πάμε στους υδροχώους και βλέπετε. Υδροχώς. Ναι. Το όνειρο που πάντα γινόταντανε. Υδροχώς. Αυτό είναι. Εδώ. Ένα παράξενο όνειρο που κανένας δεν πρόκειται να καταλάβει τι είναι αυτό το όνειρο. Γεμάτη ένταση και πάθος και για σας η εβδομάδα σας και θα ταιριάξετε με την κόρη του οφθαλμού. Τι υδροχώς κύριε Σουκίλη. Έχει κόρη οφθαλμών. Δεν ξέρω, αλλά έτσι ακούω. Έχει. Κόρη οφθαλμού. Και τα δύο. Εγώ κόρη δεν έχω, οφθαλμού έχω. Α, δεν έχεις. Ιχθυοπολείων τι. Το Παρίσι. Ιχθυοπολείων το Παρίσι. Πρόσεξε, όχι Παρίσι, το Παρίσι. Αυτό Παρίσι, στο στην Κύπρο αυτό. Α, στα πουλιά κοντά, ρώτα το παιδί. Το παιδί, το παιδί. Ιχθυοπολείων ναι, το Παρίσι. Το Παρίσι, όπου είναι. Και γιατί έτσι. Το ιχθυοτροφείο, είναι πολύ όμορφο το ιχθυοτροφείο. Όπου θα μιλήσουμε και στα ζώδια για τον ιχθύ. Και πήγαμε στο Lake Area για ιχθύ. Μάλιστα, ψαράκια, πολλά ψαράκια ψαράξαμε. Lake Area λέει. Ναι. Είμαστε στο κατάλληλο τόπο από ό,τι βλέπω. Disposal μόνο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, ξεχάστε τις παλιές σχέσεις, ξεχάστε το παρελθόν σας. Μπράβο σας, ένας νέος δρόμος ανοίγεται μπροστά σας. Ιδού ο δρόμος, από εκεί μπορείτε να το δείτε. Πολλά σπίτια φαίνονται, πολλές ιδέες. Καινούριος ορίζοντας και από προχωράτε. Και πέρα, όσο μπορείτε, ακάθαξε. Έκανες μπανιό. Όχι εσύ. Είμαστε, ρε. Αμάν, πάμε για το θέμα. Τι τραβάμε για να φτιάξουμε εκπομπή. Εδώ, εδώ βλέπουμε ένα Έλληνα, έλα Έλληνα, ναι, παίρνει το σκουπίδι, το κοιτάει, αγαπητοί ακροατές, το κοιτάει, το κρύβει αυτή τη στιγμή και τρέχει προς το καλάθι. Ναι, και είναι το κάχουμε αγαπητοί μου ακροατές, Σωτήρης Χερουβίμ, επιστήμονας, αθλητής, τα πάντα. Το παίζες και σοβαρός άντρας. Λοιπόν, εμείς τα τηλεφώνη είναι μια πάρα πολύ απλή συνέχεια, όπως βλέπετε, είναι δύο φέτες τοστ, άσπρο, ψωμί, από πάνω έχει τη δικιά σου επιλογή, αν θέλεις να βάλεις ένα μπιφτέκι, θέλεις να βάλεις ένα chicken breast, ένα shrimps, να, ας πούμε, κουνέλι. Ένα κουνέλι μπορείς να βάλεις, αρνάκι, ό,τι θέλεις.